Καθόμαστε εδώ να αράδα τη αράδα να μας φυλάει η Παναγιά και η Αγιά Τριάδα. Τραγούδησαν τα παιδιά μας και επίσης άκουσαμε το τραγούδι που είπε ντούρνα ντούρνα μας έπιασε φουρτούνα και ζούμε όλοι τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη φουρτούνα, όχι μόνο οικονομική, κοινωνική, πνευματική. Βλέπετε, κάνουμε μια ομιλία και προσπαθούμε να τη συνδέσουμε με τρόφιμα, με εράνους και η ζωή μας εμπήκε σε άλλους ρυθμούς και χρειαζόμαστε σε συνθήκες φουρτούνας σταθερές βάσεις που να γίνουν αναβάσεις και να τις αξιοποιήσουμε αυτές τις βάσεις και τις αναβάσεις για αγιότητα. Πολλές φορές εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί, κάπως μεταλλαγμένοι, έχω την εντύπωση ότι ψάχνουμε μια αγιότητα εύκολη. Μια αγιότητα της καρέκλας, light. Θα πρέπει να το προσέξουμε τούτο και δόξα τω Θεώ η Εκκλησία μας προτείνει έναν Θεόν ο οποίος είναι σταυρωμένος. Αλλά και αυτόν τον έχουμε συνηθίσει. Ανησυχητικά. Οπότε τι κάνει ο σταυρωμένος και αναστάσει Ιησούς. Αναδεικνύει από καιρού εις καιρόν ανθρώπους του Θεού. Που τον εμιμήθηκαν. Για δύο τέτοιους ανθρώπους και σκέφτηκα απόψε, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, να μιλήσω σε εσάς, δύο ανθρώπους που τον έναν τον εγνώρισα πάρα πολύ έντονα στα χρόνια μου τα φοιτητικά και αργότερα ως διάκονος και ως ιερέας, τον γέρονταν Ευμένιον των Λεπρών. Ήταν ο εξομολόγος μου στα χρόνια αυτά, ιδιαίτερως από το 1982 μέχρι το 1987 ήταν ο εξομολόγος μου. Στη συνέχεια ήρθα Κύπρο μοναχός, αλλά επήγαινα τακτικά και τον έβλεπα. Κοντά στον γέροντα Ευμένιον των Λεπρών εγνώριξα και άλλους λεπρούς. Στο λεπροκομείο Αθηνών, στην Αγία Βαρβάρα, στο Εγάλαιο. Αυτοί ήταν ανθρώποι σταυρωμένοι. Αυτοί και αν ένιωσαν και έζησαν, φουρτούναν στη ζωή τους. Αλλά δεν επνίγηκαν. Αντίθετα, αξιοποίησαν τις φουρτούνες της ζωής για να μπορέσουν να αγιάσουν.
έβλεπα λοιπόν εκεί στο κελί του γέροντος Ευμενίου, ήταν κριτικός. Μία φωτογραφία πάντοτε πάνω ψηλά από την βιβλιοθήκη του. Τον ερώτησα, ποιος είναι ο μοναχός, του είπα, ο γέροντας που είναι στη φωτογραφία. Μου είπε, ο πατέρας Άφθιμος. Του λέω, πρέπει να είδα σημαντικό πρόσωπο για σένα. Μου λέει, ήταν σημαντικό πρόσωπο για τον γέροντά μου. Του λέω, του πατρός Νικηφόρου. Μου λέει, ναι. Ήταν ο γέροντας του πατρός Νικηφόρου στη Χίο. Αυτό μου είπε. Μου έκανε εντύπωση ότι σε κάποια στιγμή εξαφανίστηκε η φωτογραφία. Και εγώ παρατηρητικός το πρόσεξα. Του λέω, μα πού πήγαινε η φωτογραφία του παπάθη μου. Μου λέει, να μην ερωτάς, να μην είσαι περίεργος. Ήταν και απότομος ως κριτικός. Θυμούμαι όταν τον ερωτούσαμε τίποτα, ακόμα και πνευματικά πράγματα, και δεν ήθελε να απαντήσει, μου έλεγε, πιες τον καφέ σου. Και με αυτόν τον τρόπο μου έκοβε το βήχα για να μην ερωτώ περισσότερα πράγματα. Είχε φορές όμως που άνοιγε την καρδιά του, οπότε έβγαιναν από μέσα πάρα πολλά μαργαριτάρια. Μου έκαμε εντύπωση, και ο κύριε Ρέισον, τόσα χρόνια η φωτογραφία του παπαάθη μου εκεί, τώρα την έχει αφαιρέσει χωρίς να μας λέει και γιατί. Όταν ανέβηκα στο λεπροκομείο, και εκεί λεπροκομείο ήταν, αλλά στο αναρωτήριο που έμεναν οι πολλοί λεπροί, ερώτησα ένα φίλο μου, λεπρόν τον μακαριστόν κύριο Αριστίδη, έναν πολύ ευγενικό άνθρωπο, επίσης κριτικό. Του λέω, κύριε Αριστίδη, μα γιατί μετακίνησε, γιατί χάθηκε η φωτογραφία του παπάδου μου. Μου λέει, ξέρεις, ευγήκε ένα βιβλίο. Από το Άγιον Όρος, μου λέει, ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης έγραψε βιβλίο, μου λέει, και παρουσιάζει την αγιότητα του Αρθίμου. Και ο γέροντας μου λέει, δεν θέλει να ξέρει ο κόσμος ότι με οποιονδήποτε τρόπο είχε σχέση με ένα Άγιο. Τόσο εκρύβονταν αυτοί οι άνθρωποι επιμελώς, που δεν ήθελα να φαίνεται οποιαδήποτε σχέση με έναν φημισμένο άνθρωπο του Θεού. Αργότερα, αυτός ο Παπαάνθιμος, ακούσαμε όταν ήρθαμε πια στην Κύπρο, ότι το Πατριαρχείο τον αγιοκατάταξε και γιορτάζει τη μνήμη του την ερχόμενη Κυριακή, 15 του μηνός, αυτού του τρέχοντος μηνός του Φεβρουαρίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια ρίζα αγιότητος και πίσω από τον πατέρα Ευμένιο και πίσω από τον πατέρα Νικηφόρον, τον Άγιον Νικηφόρον, που αγιοκατατάχθηκε πριν μερικά χρόνια, πριν 3 χρόνια. Άρα πίσω από τον γέρο Ευμένιο κρύβεται ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός. Πίσω από τον Άγιον Νικηφόρον των λεπρών κρύβεται ο Άγιος Άθιμος της Χίου. Και πίσω από τον Άγιον Άθιμον της Χίου κρύβεται ένας Όσιος, ο Όσιος Παχώμιος, επίσης της Χίου, αγιοκαταταχθής και αυτός, ο οποίος, ακούστε, εκπληκτικόν, είναι εκτός από γέροντας του Αγίου Ανθίμου της Χίου, είναι ο γέροντας του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταγόνεως. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος επήγε να γίνει μοναχός, επήγε στη Χίον, κοντά στον Όσιον Παχώμιο, και είχε συνασκητήν του τον Όσιον Άθιμον της Χίου. Τώρα, αυτά που θα σας πω απόψε εμπολής είναι και στο βιβλίο που έγραψε ένας πνευματικός μας αδερφός, ο πατήρ Σίμων. Θα αρχίσω, για να μην πλατιάζω, από τον Άγιον Νικηφόρο. Ο Άγιος Νικηφόρος εγεννήθηκε το 1890
στην Κρήτη, στο Σιρικάριν της, το Χανίον, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στην Μητρόπολη Κισάμου και Σιλίνου. Ονομαζόταν Νικόλαος Τζανακάκης. Ήταν ένας ψηλός νέος, δυνατός, όμορφος, πρόσχαρος, καλόκαρδος και με εξαιρετικά καλή φωνή. Τα 13 του χρόνια, όπως το είχα συνήθειο οι γονείς μας, από αυτόν το ορεινό χωριό Καστανοχώρη, ο πατέρας του τον εκατέβασε για δουλειά στα Χανιά, στην πόλη, για να γίνει κουρέας. Εκεί ήταν 13 χρονών. Και στα 16 του αρρωστά. Λίγο πιο πριν, όχι ακριβώς στα 16, στα 15 του αρρώστησε. Είδε πάνω στο σώμα του μερικές κοιλίδες. Και αντιλήφθηκε ότι αυτές οι κοιλίδες δεν είναι συνηθισμένες. Τότε πάρα πολλοί κριτικοί επέτρεπε ο Θεός να εμφανίζεται η λέπρα στο σώμα τους. Η λέπρα για τους νεοτέρους ήταν μία ασθένεια η οποία πραγματικά όποιος την έπαιρνε αυτή την ασθένεια δεν ήταν μόνο ότι η πόνη ήταν αβάσταχτη, αλλά έπρεπε να απομονωθεί από όλη την οικογένεια του. Έπρεπε αμέσως να έρθει η αστυνομία και το υγειονομείο να τον συλλάβει ως να ήταν ένας κακούργος και να τον μεταφέρει για τους κριτικούς ή στη Σπιναλόγγα, ένα νησάκι που τελευταία έγινε και ταινία το νησί. Οι χιώτες είχαν δικών τους αναρωτήριων ή στοιχείων. Και μάλιστα οι χιώτες ήταν οι πρώτοι από όλους τους Έλληνες που έκαναν αναρωτήριο. Στην Κύπρο λεπροκομείων έφτιαξε ο μαρτυρικής μνήμης Χατζικορκάκης ο Κορνέσιος. Και ήταν το λεπροκομείο εκεί που είναι ο Άγιος Γεώργιος Αθαλάσσα, στην Αθαλάσσα. Μάλιστα η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου εκτίστηκε από τον Κορνέσιο για να στεγάσει τις πνευματικές ανάγκες των τότε λεπρών. Μόλις αντελήφθηκε ο Νικόλαος, όπως ελέγεται ο Άγιος Νικηφόρος, ότι τα σημάδια που έχει στο σώμα του είναι σημάδια λέπρας, δεν ήθελε να πάει στη Σπιναλόγγα. Ήξερε ότι στη Σπιναλόγγα ήταν καταδικασμένος να ζήσει σε απομόνωση, να ζήσει με φρικτούς πόνους και δεν υπήρχε και καμία θεραπεία της αρρώστιας. Στην ουσία σε απομόνωνα για να μην μεταδώσει το μικρόβιο που δεν ήταν σε όλους μεταδοτικό. Υπήρχαν άνθρωποι, ιδιαιτέρως ιερείς, που επήγαιναν και υπηρετούσαν τους λεπρούς και δεν εκόλλησαν την αρρώστια. Αλλά σε άλλους, φαίνεται λόγω γονιδιώματος, η αρρώστια ήταν μεταδοτική. Οπότε τι σκέφτηκε ο Νικόλαος? Να πάει στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια τότε υπήρχε μία ομογένεια που ήκμαζε, ελληνική ομογένεια, με κριτικούς, Κυπρίους, Χιώτες, Δωδεκανήσιους, πάρα πολλούς. Και ήταν και το Πατριαρχείο εκεί της Αλεξάνδρειας που είναι μέχρι σήμερα. Ήταν 16 χρονών όταν επήγαινε ο Άγιος στην Αλεξάνδρεια. Εκεί συνέχισε να είναι κουρέας και έγινε μάλιστα και πάρα πολύ εύχαρης και πάρα πολύ αγαπητός στην ομογένεια, νοουμένου ότι, όπως είπαμε, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοινωνικός. Όμως έβλεπε με ανησυχία ότι τα σημάδια της λέπρας όλων και περισσότερων εμεγάλωναν στο σώμα του. Επήγαινε να εξομολογηθεί σε έναν από τους αρχιερείς εκεί του Πατριαρχείου και ο καλός αρχιερέας
του είπε, άκουσε παιδί μου, αυτή η ασθένεια σε κάποια στιγμή θα φανερωθεί και θα σου προκαλέσει και μεγάλους πόνους. Πρέπει να σε στείλω σε ένα χώρο όπου υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού, αγιασμένος, που φροντίζει τους λεπρούς της Χίου. Θα σε στείλω, του λέει, στον πατέρα Άθιμον τον Βαγιανά, που είναι χιώτης και μένει, του λέει, είναι ο εφημέριος του λεπροκομείου της Χίου. Ήταν τότε ο Νικόλαος 24 χρονών λεβέντης και δέχτηκε με δάκρυα πολλά να πάει όχι στη Σπιναλόγγα, διότι είχε φήμη ότι είχε καλύτερες συνθήκες στο λεπροκομείο της Χίου. Οπότε επήγαινε εκεί, τον υποδέχτηκε ο Άγιος Άθιμος, και μάλιστα επειδή είχαν έναν νόμο οι χιώτες που απαγόρευαν σε μη χιώτες να έρχονται εις το λεπροκομείο, εάν κάποιος κριτικός, οι Κύπροι, είχαν και Κυπρίους που πήγαν στο λεπροκομείο της Χίου λόγω της καλής φήμης που είχε, έπρεπε να πληρώσουν πολλά χρήματα ως δικαιώματα εισαγωγής, ως υποχρέωση μάλλον εισαγωγής. Οπότε επλήρωσε τα χρήματα ο Άγιος Άθιμος και το έκαναν αποδεχτών οι γιατροί εκεί του λεπροκομείου της Χίου. 2 χρόνια μόνο χρειάστηκε ο Νικόλαος για να γυρίσει το διακόπτην της ζωής του. Προσέξτε αυτήν την λεπτομέρεια. Δεν μπορούσε και αυτός ως άνθρωπος νέος, 24 χρονών, 25 χρονών, βλέποντας ότι εμπήκε σε ένα χώρο όπου οι άνθρωποι ήταν σαπημένα κρέατα στην ουσία, που ο ένας ευογκούσε, ο άλλος επονούσε, ο άλλος απελπίζεται, μερικοί οδηγούνταν στην αυτοκτονία βλέποντας ότι δεν είχαν προοπτική. Μου έλεγε μία γυναίκα, δεν θα πω το όνομά της, ακόμα ζει, αγία γυναίκα, την εγνώρισα στο λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας στο Εγάλαιο. Ήταν μια όμορφη κοπέλα, κριτική αυτή. Οπότε ξαφνικά εδιαπίστωσε ότι ήταν λεπρή. Ήταν παντρεμένη και είχε και ένα παιδί. Με τον άντρα της εκλεφτήκαν. Τόση αγάπη είχαν. Οπότε, λέει, το μαρτύριο μου δεν ήταν, μου λέει, μόνο η αρρώστια. Ήταν, πώς να το πω του αντρός μου, και να τον πείσω να μην με ακολουθήσει. Ένας άντρας, μου λέει, που με έκλεψε. Οπότε του είπε, άκουσε Δημητρό μου, έχω πιάσει τη δύσκολη αρρώστια, έτσι την έλεγα στα μέρη τους. Αυτό σε λιποθύμησε, λέει. Πρέπει, του λέει, να χωρίσουμε. Και θέλω να μην έρθεις ούτε στο λιμάνι. Αυτός της είπε, όχι, θα έρθω κι εγώ μαζί σου εις το λεπροκομείο της Αθήνας, στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλαιο. Αυτή επέμενε, του λέει, όχι, θα κινδυνεύει το παιδί μας. Και το παιδί μας, της είπε, θα βρεις μια καλή γυναίκα και θα περιμένω, του λέει, μέχρι να παντρευτείς. Και έτσι να φύγω. Και αυτή η γυναίκα να μεγαλώσει το παιδί μας και να μην έρθεις ποτέ να φέρεις το παιδί να με δει. Δεν θέλω το παιδί μας να γνωρίζει ότι η μάνα του είναι λεπρή. Το παιδί μικρό, μερικών μηνών, τον έπεισε, επαντρεύτηκε αυτός, αφού επήρα διαζύγιο, διότι υπήρχε νόμος του αστικού δικαίου που ήταν αιτία διαζυγίου η λέπρα. Τον επάντρεψε τον άντρα της και μπήκε στο καράβι, λέει, και ήρθε στην Αθήνα. Αυτή η γυναίκα ήταν του γέροντος Ευμενίου και του Αγίου Νικηφόρου από τις πιο πιστές υποτακτικές.
σε έδωσε ο Θεός χαρίσματα και διορατικό. Θυμούμε πατέρες, όταν έγινα Μητροπολίτης και πήγα να τους δω. Δεν ζούσε τότε και ο γέρο Ευμένιος. Ήταν άρρωστος πολύ στο νοσοκομείο. Επήγα να τη δω και αυτήν τη γυναίκα και είπα από μέσα μου, τι ωραία να είχα, λέω, από αυτήν τη γυναίκα την αγιασμένη έναν πετραχύλι. Ντρεπόμουν όμως να ζητήσω από μια γυναίκα κατάκητη εις το στρώμα να μου δώσει χρήματα για έναν πετραχύλι. Δεν είχα ανάγκη πετραχύλι. Είχα ανάγκη να έχω ευλογία από αυτήν τη γυναίκα, γνωρίζοντας την αγιότητά της. Διέβασε τον λογισμό μου αμέσως, δεν της είπα τίποτε και ξέρετε τι μου είπε. Μου λέει, δεσπότη μου, σκύψε κάτω από το στρώμα και έχει μια αμπούστα που λέμε εμείς των παπουτσών. Ανοίω την αμπούστα, ήταν μέσα γεμάτον πεντοχίλιαρα. Μου λέει, να μετρήσεις και να πάρεις όσο το δυνατόν περισσότερα και όχι έναν πετραχύλι να αγοράσεις. Να αγοράσεις όσο χρειάζεσαι για μια αρχαιρατική στολή. Έπιασα τα χρήματα και είναι η καλύτερη στολή που έχω. Και είναι από αυτήν την λεπρήν που είχε πνευματικών των γέροντα Ευμένιων και των πατέραν Νικηφόρων, των Άγιων Νικηφόρων. Σας τα λέω αυτά για να δείτε ότι ο Θεός δίνει την αρρώστια εις τους ανθρώπους, αλλά όταν ο άνθρωπος αυτήν τη φουρτούναν της ασθένειας, που ιδιαιτέρως εις τη λέπρα δεν είναι μόνο σωματικός ο πόνος, αλλά και ψυχικός και κοινωνικός και πνευματικός, διότι ο άνθρωπος μπορεί να μην αντέξει την ασθένεια. Όταν ο άνθρωπος πάρει δύναμη από τον παντοδύναμο Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και χαρίσματα. Όχι μόνο τον καλογέρο. Αυτή που σας λέω είναι μια έγγαμη γυναίκα η οποία έμεινε πιστή στο στεφάνι της, επάντρεψε τον άντρα της, το παιδί της ουδέποτε το είδε, ουδέποτε το είδε. Εσκότωσε μέσα της κάθε συναισθηματισμό και κρατήθηκα, μου έλεγε, από τα ρούχα του Χριστού. Και αυτός μου λέει, ποτέ δεν με απαρνήθηκε. Έτσι και ο Άγιος Νικηφόρος. Στοιχείον εγύρισε το διακόπτη, όπως σας είπα προηγουμένως. Τι σημαίνει αυτό? Εσταμάτησε να μαραζώνει για το κατάντημά του. Τον εβοήθησε βεβαίως πάρα πολύ ο Άγιος Άθυμος. Αντελήφθηκε ότι αυτή η ζωή δεν τελειώνει σε έναν τάφο. Αντελήφθηκε ότι υπάρχει ένας τρόπος ζωής που η ασθένεια δεν τον εμποδίζει καθόλου στο να αξιοποιήσει μάλιστα την αρρώστια και να οδηγηθεί σε βαθιά μετάνοια και σε βαθιά εσωτερική πνευματική εργασία. Με τη βοήθεια του πατρός Αρθύμου απόκτησε μέσα του το θείον έρωτα. Εγνώρισε την αγάπη του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων μας. Και μέσα σε δύο μόνο χρόνια ο Νικόλαος έπεισε με την στροφή που πήρε την πνευματική τον πατέρα διακατοπινών Άγιον Άθυμον της Χίου και έγινε μοναχός και ονομάστηκε μοναχός Νικηφόρος. Έμαθαν πολύ καλή βυζαντινή μουσική. Μιλούμε δηλαδή ότι ήταν αγγελική η φωνή του. Κάποτε οι μοναχές της Χίου στην Παναγία τη Βοήθεια, ένα μοναστήρι που γυναικείων που έφτιαξε ο Άγιος Άθυμος της Χίου, του είπαν του πατρός Αλθύμου, δεν φέρνεις και μια φορά από το λεπροκομείο τον πατέρα Νικηφόρο να μας ψάλλει σε μια ακρυπνία? Και της είπε, μα δεν βγαίνει από το λεπροκομείο.
ο πάτερ Νικηφόρος. Γέροντας είναι και μια φορά να τον ακούσουμε. Και δέχτηκε, έκαμε την υπακοή στο γέροντά του και πήγαινε ο πάτερ Νικηφόρος και έψαλε, λέει, έναν άξιο νεστή. Και όταν ακούσαν οι μοναχές, επέσαν στο έδαφος και έκλαια. Δεν εξανακούσαν, λέει, τέτοια αγγελική φωνή. Αλλά τους έκαμε εντύπωση ότι έψελνε και ήταν το κουκούλι του κατεβασμένο μέχρι εδώ, μέχρι τη μύτη του κάτω, και δεν έβλεπαν το πρόσωπό του. Όταν ήρθε η ώρα να κοινωνήσει, εσήκωσε το κουκούλι και φάνηκε το πρόσωπό του. Και τότε, λέει, μερικές ελιποθύμησαν όταν είδα πόσες τρύπες είχε αυτόν το πρόσωπο που έψελνε αγγελικά και τι πληγές είχε αυτόν το πρόσωπο. Σιγά σιγά έγινε ένας τέλειος μοναχός, ο οποίος αυτόν τον οποίο τον χαρακτήριζε ήταν πρώτα και κύρια η υπακοή η απέραντη εις τον Άγιον Άφθημον, το ότι η καλή ψαλμωδία, το ότι ετελούσε όλες τις ακολουθίες καθημερινά μόνος του. Όλες. Και επίσης του έδωσε ο Θεός το χάρισμα της εσωτερικής προσευχής. Εάν κάτι δηλαδή χαρακτήριζε αυτόν τον Άγιον, ήταν η νοερά εργασία. Εμπορούσε δηλαδή, ενώ συνομιλούσε με τους ανθρώπους, ενώ έκαμε κάποιες μικροδουλειές, όσες εμπορούσε, εμπορούσε ταυτόχρονα ο νους του να προσεύχεται. Και είχε το χάρισμα της διδασκαλίας, της χαρούμενης διδασκαλίας. Πάρα πολύ χαρούμενα, λέει, υποδεχόταν τους όποιους επισκέπτες του λεπροκομείου. Σε βαθμό, λέει, που επισκέπτες έλεγα, μα αυτός που έχει τόσα προβλήματα υγείας, έχει τόση χαρά. Και απορούσαν ποια ήταν η αιτία της χαράς του Νικηφόρου. Ήταν η εκκοπή του θελήματος, η εσωτερική προσευχή, η συνεχής μετάνοια που είχε, διότι απόκτησε γρήγορο νου, καρδία νύφουσα, η οποία συνεχώς εκαθάριζε τον όποιον λογισμό, την όποιαν επιθυμία έβλεπε είτε στον νου του να ανεβαίνει, είτε στην καρδία του να αποθηκεύεται. Και έτσι ο καθαρός νους, η καθαρά καρδία, του έδιδε τη δυνατότητα μιας μεγάλης χαράς. Γιατί δεν μπορεί έναν τέτοιο νου και μια τέτοια καθαρά καρδία να μην την επισκεφτεί ο Θεός. Ένα από τα πρώτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η πραότης, η εγκράτεια. Και έγινε κάτοχος ο Άγιος Νικηφόρος αυτής της χαράς. Πάρα πολλοί δαιμονισμένοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας άκουσαν για την αγιότητα του Αγίου Ανθίμου, όχι του Νικηφόρου. Ο Νικηφόρος ήταν ο κρυφός Άγιος, ο κρυφός υποτακτικός. Άκουσαν για την αγιότητα του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Ο Άγιος Άνθιμος δεν ήταν λεπρός, ήταν ο εφημέριος ο λεπρός. Και ο Άγιος Άνθιμος έκαμε το εξής. Όταν ήθελε να κάνει εξορκισμούς, τα δαιμόνια εφώναζαν να φύγουν όλοι, να μην έχει κανένα μπροστά μας. Και έφευγαν όλοι παριστάμενοι. Έμενε μόνον ο Νικηφόρος και ο Άγιος Άνθιμος. Και έλεγαν οι δαιμονισμένοι, ο Νικηφόρος να φύγει. Ο Νικηφόρος είναι το αποκούμπι μου, έλεγε ο Άγιος Άνθιμος. Θέλω να είναι δίπλα μου. Και ήταν δίπλα του με την εσωτερική καρδιακή προσευχή και με τις ευχές και την αγιότητα του Αγίου Ανθίμου θεραπευόντουσαν οι δαιμονισμένοι που πήγαιναν κοντά του. Μας έλεγε ο πατήρ Ευμένιος ότι τουλάχιστον 24 δαιμονισμένους ήταν παρόν ο Άγιος Νικηφόρος που έκαμε καλά ο Άγιος Άνθιμος της Χίου. Έμεινε μαζί με τον Άγιο Άνθιμο της Χίου μέχρι και το 1957. Οπότε το 57, όριμος μοναχός πια,
αλλά σε πολύ άσχημη σωματική κατάσταση και σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση. Όσον ευθύρετουν το σώμα, τόσον η ψυχή αναζωογονεί και έλαβε. Σκεφτείτε όταν έφτασε στο λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας στο Εγάλαιο στην Αθήνα, ήδη ήταν τυφλός, λεπρός και σιγά σιγά επαρέλυσε κιόλας και ήταν ξαπλωμένος. Όμως έμαθεν τις ακολουθίες απ' έξω, όλα τα χερουβικά, όλα τα αξιονεστή, τις απαντήσεις, τις λειτουργικές, τα κύριε Λέισον, τα παράσκου κύριε, που εμπορούσε να λειτουργήσει με οποιονδήποτε και μάλιστα να δει και τον Απόστολο, όλους τους Αποστόλους του έτους απ' έξω. Και ήταν ο κύριος ψάλτης στον ναό των Αγίων Αναργύρων, εκεί στο λεπροκομείο της Αθήνας πλέον, στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλαιο. Εκεί λοιπόν το 1957, όταν επήγε έχοντας στην τσέπη του μία επιστολή. Η επιστολή ήταν από τον Άγιον Άνθιμον της Χίου και απευθυνόταν στον πατέρα Ευμένιο και του έλεγε. Αυτήν την επιστολή μου την διηγήθηκε ο ίδιος ο γέροντας Ευμένιος. Έγραφε ο Άγιος Άνθιμος στον πατέρα Ευμένιο. Πατέρα μου, πάτερ Σοφρόνιε, λεγόταν Σοφρόνιος τότε ο Ευμένιος. Ύστερα ονομάστηκε Ευμένιος όταν χειροτονήθηκε ιερέας. Σου στέλνω έναν θησαυρόν. Αυτός θα σε μάθει την απλανή οδόν των Αγίων. Να τον υπηρετήσεις και όσα χαρίσματα έχει αυτός θα σου τα δώσει ο Θεός. Πράγματι από εκείνη την ώρα ο πατήρ Ευμένιος ανάλαβε τον γέροντα λεπρών, τυφλών και σχεδόν παράλυτων μοναχών νικηφόρο. Ήταν ο νοσοκόμος του, ήταν ο μάγειρας του, ήταν ο άνθρωπος που τον έλουσε, ήταν ο άνθρωπος που του φορούσε τα παπούτσια του, ήταν ο άνθρωπος που τον οδηγούσε στην εκκλησία, ο άνθρωπος που στεκόταν δίπλα του στο ψαλτήρι. Ήταν όχι το δεξί του χέρι, ήταν και το αριστερό του και το δεξί του χέρι και τα πόδια του και τα μάτια του. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο αρχοντάρης στο μικρό δωμάτιο που είχα στο αναρωτήριο. Εκεί αντελήφθηκε πλέον ο πατήρ Ευμένιος ότι ο Θεός του έστειλε έναν άγγελο για να τον διδάξει την πνευματική ζωή. Μου έλεγε ο γέρο Ευμένιος ότι «Ξέρεις γέ μου», μου λέει, «μέχρι τότε εγώ, επειδή έφυγα πολύ νέος από το μοναστήρι μου στην Κρήτη, δεν είχα», μου λέει, «άνθρωπο να με διδάξει την πνευματική ζωή. Και έθελα έναν άνθρωπο», μου λέει, «να μου μάθει την προσευχή, την εσωτερική, να μου μάθει ορισμένους τρόπους μετανοίας». Και μου έστειλε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός. Και ό,τι είχε κληρονομήσει από τον Άγιον Άρχημον, του έδωσε όλα αυτά ο πατήρ Νικηφόρος του πατρός Ευμενίου. Θα πω ένα-δυο γεγονότα που μου τα είπε ο ίδιος ο γέρο Ευμένιος. Το ένα, μια φορά, λέει, τον έβαλε να κοιμηθεί τον πατέρα Νικηφόρον στο κρεβάτι του. Τώρα ο γέρο Νικηφόρος, είπαμε, σχεδόν λεπρός και τυφλός. Και ήταν και χειμώνας. Και εγώ έφυγα, λέει, να πάω στο κελί μου να κοιμηθώ. Όταν πήγα στο κελί μου, λέει, σκέφτηκα τη σώπαν την έκλεισα. Και μου πήγε η ιδέα, λέει, ότι δεν έκλεισα τη σώπα. Δεν έσβησα τη σώπα. Και επέστρεψα πίσω. Και όπως επέστρεψα πίσω, λέει, τι να δω. Ανοίξα την πόρτα σιγά σιγά για να μην ξυπνήσω το γέρο Νικηφόρον και είδα αυτόν που ήταν παράλυτος, που ήταν τυφλός, να είναι ένα μέτρο πάνω από το κρεβάτι σε στάση προσευχής με τα χέρια ανοιχτά να προσεύχεται
προς τον Κύριο. Γεμάτος φως, έκλεισα λέει την πόρτα σιγά σιγά, για να μην καταλάβει ο άνθρωπος του Θεού και να μην ενοχλήσω την όρασή του. Και βγήκα έξω λέει και έκλαψα και είπα, Θεέ μου, μα σε τι μεγάλον Άγιον μου έστειλες να υπηρετήσω. Αν πάτε στο Μένικον, στον Άγιον Κυπριανό, όπως επίσης και στο σχολείο του Ακακίου, το παρεκκλήσιο, το σχολικό μάλλον του Ακακίου, τον Άγιο Γεώργιο, θα δείτε μέσα στο Ιερό Βήμα, έβαλα αυτούς τους Ρώσους, τους καλούς αγιογράφους που μας έστειλε η πρόνοια του Θεού και η φροντίδα του Αρχιμανδρίτη του Πατρός Αμβροσίου, και ζωγράφησαν αυτήν τη σκηνή. Τον Άγιον Νικηφόρο να είναι ένα μέτρο πάνω από το κρεβάτι, γονατιστός εις τον αέρα, μέσα σε φως, και ο γέρο Ευμένιος με έναν κερί να βλέπει εκπληκτός την φωτοχυσία και την ουράνια άνοδον του Πατρός Νικηφόρου. Βλέπετε λοιπόν ο Θεός πώς αγιάζει τους ανθρώπους του και πώς μεταποιεί τους ασθενείς σε Αγίους. Και τελικά η ασθένεια ήταν η πρόφαση, ήταν η αφορμή για να εισέλθουν αυτοί οι άνθρωποι στην αγιότητα. Επήγε μια φορά, λέει, ο γέρο Ευμένιος και τον άκουσε να προσεύχεται. Και να προσεύχεται εκφόνος ο Άγιος Νικηφόρος. Και είπε ο πατέρ Ευμένιος, για να ακούσω πώς προσεύχεται ο γέροντάς μου. Και ενώ περίμενε να έχει να ακούσει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και έλεγε αυτήν την ευχή. Και ας ήταν τα δάχτυλά του σαπημένα, έκαμε συνεχώς έτσι, όπως κάνουμε εμείς κομποσκήνη, χωρίς να κρατά κομποσκήνη. Σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κάτοχος της νοεράς προσευχής, χωρίς να μπορεί, πατέρες μου, να κρατά έναν κομποσκήνη. Αφού τα δάχτυλά του δεν υπήρχαν. Ήταν κομμένα τα δάχτυλά του. Σαπημένα. Λοιπόν, και όμως αυτόν τον δάχτυλο το έκαμε συνεχώς έτσι, όπως κάνουμε εμείς στο κομποσκήνι. Και λέει ο πάτερ Ευμένιος, πάω να ακούσω κι εγώ πώς προσεύχεται ο γεροντάς μου Νικηφόρος. Και περίμενε εκεί να ακούσει, πάτερ ημά, βασιλεύ ουράνιε, το πιστεύω, και ακούσει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεωτό και σώσον με. Και τι έλεγε, νομίζετε? Χριστέ μου, συγχώρεσέ με τον ελεηνό, το ψεύτη. Εγώ που έκλεψα, εγώ που επόρνευσα, συγχώρεσέ με τον κατάλαλο, εγώ που κατακρίνω, που δεν έχω αγάπη. Μα δεν έμεινε αμαρτία των εσχρών, λοιπόν, που να μην την οικειοποιηθεί. Μιλούσεν του Χριστού ως να είναι ο χειρότερος εγκληματίας των φυλακών. Ο χειρότερος αμαρτωλός ενός πορνίου. Δεν άντεξε ο πάτε Ευμένιος και του λέει, γέροντα, μα πολύ κατηγορείς τον εαυτό σου. Έκαμε έτσι πράγματα. Πότε προλάβεις έκαμε έτσι πράγματα, του λέει. Μια ζωή ήσουν άρρωστος. Μια ζωή, του λέει, είχες λέπρα. Πότε προλάβεις εσύ, του λέει, να πορνεύσεις. Πότε προλάβεις να κάνεις, να κλέψεις, να είσαι ψεύτης. Και τι του απάντησε ο Άγιος? Παιδί μου, στην προσευχή σου είναι πάρα πολύ καλό να κατηγορείς τον εαυτό σου. Σκεφτείτε εμείς πώς πρέπει να προσευχόμαστε όταν ένας Άγιος με τέτοια ασθένεια, με τέτοια υπομονή, είχε τέτοια όραση της εσωτερικής κίνησης της καρδίας του, του νου του, και οι Άγιοι μην νομίζετε ότι είναι αναμάρτητοι. Έχουν και αυτοί μια, έχουν και αυτοί αισθήσεις, έχουν και αυτοί νου, έχουν και αυτοί καρδία. Μπορεί να μην έκαναν αυτά τα μεγάλα αμαρτήματα, μπορεί να τα σκέφτηκαν. Μπορεί να βλέπουν την επιθυμία της αμαρτίας. Και την ίδια ώρα που βλέπουν την επιθυμία την κακή, των κακών λογισμών, την ίδια ώρα προσεύχονται. Ένας άλλος Άγιος που γνωρίσαμε, πνευματικός μας, ο πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ενώ μιλούσε, έλεγε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Όταν του είπα, γιατί συνεχώς με συγχωρείτε? Είναι τίκ αυτό που έχεις?
Και μου λέει, όχι παιδί μου, την ίδια ώρα που μιλώ, βλέπω και μέσα μου. Και ένιωθεν ότι η αμαρτία που έκαμνε η όποια νοερά αμαρτία δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αφορά και τον απέναντι του άνθρωπο. Διότι όλοι είμαι θα ένα σώμα. Ο σημερινός Απόστολος αυτόν έλεγε. Ότι είμαι θα να, ο σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Άρα πόσον αυτόν τον ναόν πρέπει εμείς να τον καθαρίζουμε και να έχουμε έγνοια ότι τον λερώνουμε και δεν τον αφήνουμε σε δοξαστική θέση. Ο Άγιος Νικηφόρος εκοιμήθηκε 4 χρόνια πριν τον Άγιον Άνθιμο. Δηλαδή, ο Άγιος Άνθιμος εκοιμήθη 15 Φεβρουαρίου του 1960 και ο Άγιος Νικηφόρος εκοιμήθη 4 Ιανουαρίου το 1964. Δηλαδή όταν εκοιμήθηκε ο γέρον Νικηφόρος ήμουν 2 χρονών εγώ. Ο γέρο Ευμένιος, κριτικός κι αυτός, επήγε, ήθελε πάρα πολύ από μικρός να γίνει ο γέρο Ευμένιος μοναχός. Η ζωή του μοιάζει με του Νικηφόρου, του Αγίου, αλλά είναι και διαφορετική. Αυτός ξεκίνησε για να γίνει μοναχός. Καθόταν, λέει, γεννήθηκε πρωτοχρονιά, το 1931. Ήταν, λέει, κάπου 15 χρονών και καθόταν με την αδελφή του την Ευγενία και έτρωγαν, όπως το λέει στην Κρήτη, μακαρόνες. Μακαρόνες είναι τα μελομακάρουνα, οι τηγανίτες, τα ξεροτίανα που λέμε εμείς. Και όπως έτρωγαν τις τηγανίτες χωρίς ζιβανία, ίσως και με τσίπουρο, διότι πίνουν οι κριτικοί, εκείνη την ώρα, λέει, ήρθε ένα φως μέσα του. Και είπε της αδερφής του, Ευγενία, φεύγω. Θα πάω να γίνω μοναχός στον Άγιο Νικήτα. Ένα πολύ μικρό μοναστήρι, Σπήλαιον είναι στην ουσία, στην νότια περιοχή της Κρήτης, προς το Λιβικό Μπέλαγος. Επήγαινε εκεί, ήταν ο γέροντας ο Ιερόθεος, με 2 άλλους, νομίζω τυφλούς καλογύρους. Και ο γέρο Ευμένιος έγινε ο υπηρέτης όλων. Μια ζωή υπηρετούσε ο γέρο Ευμένιος. Όταν έγινε 24 χρονών, ας ήταν και καλόγυρος, υπήρχε νόμος τότε που έλεγε όλοι οι καλόγεροι στα 24 τους πρέπει να πάνε στρατό. Οπότε τι έγινε, εξυρίστηκε, έβαλε τα στρατιωτικά του και πήγε στρατό. Και κατατάχθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στη Θεσσαλονίκη ένιωσε τους πρώτους πόνους της λέπρας. Μου τους επεριέγραψε. Μου είπε, ένιωθα ότι μια σιδεροχτενιά, χτενιά που μαζεύουμε τα φύλλα, ως να σου την πήξει κάποιος πίσω στην πλάτη και να σου τραβά τις σάρκες σου κάτω. Τέτοιον πόνο, λέει, αισθανόταν. Και έλεγε, μα τι έχω και πόνο έτσι. Μα Παναγία μου, τι πόνος είναι αυτός. Δεν ξανάνιωσα στη ζωή μου έτσι πόνος. Πολύ δυνατός άνθρωπος. Πάρα πολύ μεγάλης σωματικής δύναμης. Οπότε απορούσε τι θα του πούνε οι γιατροί. Ήρθε ένας γιατρός, λέει, μεγάλης ηλικίας και του λέει, άκουσε στρατιώτη Σαριδάκη. Σαριδάκη ήταν το επίθετο του. Πρέπει αυτή τη στιγμή να έρθει το υγειονομείο και η αστυνομία να σε συλλάβουν και να σε στείλουμε στην Αθήνα. Απευθείας του λέει, γιατί του λέει, τι έκανα. Έχεις λέπρα, την ασθένεια του Χάνσεν. Ήμουνα στο κρεβάτι, λέει, και του είπε, μα σοβαρομιλάς γιατρέ, έχω ασθένεια της λέπρας. Του λέει, ναι, και δηλαδή τώρα εγώ θα έχω αυτόν τον μεγάλο σταυρό. Του λέει, ναι,
Από τη χαρά μου, λέει, έπεσε κάτω από το κρεβάτι. Του λέω, μα κύριε, λέει σου, εχάρηκες? Μου λέει, εχάρηκα, ναι. Βλέπετε, γι' αυτό σας λέω, έχει και κάποιες ομοιότητες στη ζωή του με τον Νικηφόρο, αλλά αυτός, ας ήταν και 24 χρονών που έπιασε την αρρώστια, ήδη ήταν καλόγυρος, όριμος, ασκητής, αφού από τα 20 του έβγαλε δαιμόνιο ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος. Από τα 20 του. Η δαιμονισμένη που θεράπευσε ως τώρα ζει. Σκεφτείτε. Του λέω, καλά, γιατί χάρηκες Γέροντα? Και μου είπε την εξής απάντηση. Διότι με λίγου γέ μου, όταν σου στείλει ο Θεός μεγάλη αρρώστια, σημαίνει μεγάλος σταυρός. Και άμα το αντέξεις με τη δύναμη του Θεού, μεγάλος σταυρός, μεγάλη ανάσταση. Και είπα, Θεέ μου, μα δεν είμαι άξιος εγώ για να έχω τόσο μεγάλο σταυρό. Τόσο με αγαπάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοήθαμε μόνο να τον αντέξω. Καλά, του λέω, δεν επονούσες? Αφού σου είπα, μου λέει, επονούσα. Αλλά όσο επονούσε το σώμα μου, τόσο εχαίρετουν η καρδιά μου. Τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από ό,τι θα κάμναμε το πιο πιθανό εμείς. Μάλιστα, μου είπε και το άλλο. Μόλις αυτός εχάρηκε, ακούτε τώρα την κακία, τη ζήλια του πονηρού, του σατανά. Μόλις εχάρηκε, λέει, από το άκουσμα ότι είναι λεπρός, έφυγαν οι γιατροί και περίμενα, λέει, να έρθουν να με πιάσουν, να με πάρουν κάτω στο λεπροκομείο της Αθήνας. Εγέμισε, λέει, γύρω-γύρω το κρεβάτι μικρούς δαίμονες. Και τους έβλεπες? Ναι, τους έβλεπα, μου λέει. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Σκεφτείτε, άνθρωπο, ναι. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Και τους έβλεπε, λέει, γύρω-γύρω και ερχόντουσαν έτσι, λέει, να τον εκφοβήσουν, να του επιτεθούν. Ερχόντουσαν μέχρι το σώμα και μια ώρα τη δύναμη, λέει, τους έδιωχναν πίσω. Του λέω, και τι έκανες εσύ? Πιο πολύ χάρηκα, έτσι μιλούσε. Ένρυνος. Πιο πολύ χάρηκα, πιο πολύ χάρηκα. Είπα, τι ωραία, τι ωραία. Είναι η δύναμη του Θεού μαζί μου. Ούτε το σατανά δεν αφήνει να με πλησιάσει. Και πήρα πάρα πολύ θάρρος εκείνη την ώρα. Κατάλαβα πόσο δυνατή είναι η πίστη μας. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, εκατέβηκε, θέλοντας και μη θέλοντας, στο λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας στο Εγάλεον. Συνάντησε εκεί, όπως σας είπα, άλλους λεπρούς και ήταν μόνος του. Μέχρι που ήρθε ο Άγιος Νικηφόρος, όπως σας είπα, το 57, και πλέον τον έκαμε γέροντά του. Παρόλο που ήταν, πάτερ Πορφύριε, δύο καλόγυροι, υποτακτικός και γέροντας. Ο Ευμένος υποτακτικός γέροντας, ο Άγιος Νικηφόρος. Έκαναν ξεχωριστές ακολουθίες. Μου έκαναν εντύπωση είναι αυτό. Λοιπόν, κρατούσαν νηστεία, μεγάλη νηστεία, παρόλο που οι γιατροί τους έλεγαν να τρώνε κρέας λόγω της αρρώστιας που είχαν, αυτοί δεν έτρωγαν. Και εμαθεύτηκαν η παρουσία αυτών των ανθρώπων σε όλους τους ευσεβείς ανθρώπους της τότε Αθήνας. Τότε στην Αθήνα, μην νομίζετε το κλίμα ήταν όπως είναι τώρα, που κάνουμε ομιλίες και μιλούμε για Αγίους ανθρώπους, τον Γέρο Πορφύριο, τον Άγιον Παΐσιο, τον Άγιον Πορφύριο, τον Γέροντα Ιάκωβο, τον Άγιον Νικηφόρο, τον Άγιον Άρθιμο. Τότε ήταν η εποχή των οργανώσεων, των θρησκευτικών οργανώσεων. Η πιο μεγάλη τα φτάσετε κι εσείς. Αυτοί ασχολούντουσαν με την ηθική, όχι με την ασκητική, και με τη φιλανθρωπία. Οπότε, αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, όταν ξεκίνησαν να πηγαίνουν στο λεπροκομείο για να παρηγορήσουν τους λεπρούς, τους πεταξούμενους, τους σαπημένους, τα σάπια κρέατα, και με έκπληξη συναντούσαν εκεί μέσα Αγίους, χαρούμενους, όχι όλοι, όχι όλοι. Υπήρχαν τότε, μου είπαν, 400-500 λεπροί μέσα στο λεπροκομείο της Αθήνας.
Πώς ήταν παλιά, θυμάστε, η αθαλάσσα, ε? Τώρα την έχουν κάνει μοντέρνα και αυτή. Όμως, όπως είναι οι φυλακές, όποιοι έχετε πάει φυλακές, έτσι ήταν. Εγώ όταν πήγα πρώτη φορά, θυμούμαι, ήταν φυλακισμένοι οι άνθρωποι. Υπήρχε τείχος, 3 μέτρα, χτιστός με πέτρα και με κάγκελα φυτευτά, τα οποία κάγκελα ήταν, μου κάνουν εντύπωση, ήταν γυρισμένα προς τα μέσα. Και κατάλαβα γιατί ήταν προς τα μέσα. Για να μην μπορεί κανένας να φύγει. Και αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν δίπλα από την Αθήνα, μέσα σε μία φυλακή, στην ουσία, ανοιχτή φυλακή. Είχαν την εκκλησία τους, μερικοί επαντρευόντουσαν και μεταξύ τους. Είχαν ιερέα δικών τους, ψάλτες ήταν ο Άγιος Νικηφόρος και ο Πάτερ Ευμένιος. Λοιπόν, και η μισή έτρεχα στην εκκλησία και στην αγιότητα, η άλλη μισή στην αμαρτία. Είχε και ανθρώπους οι οποίοι δεν ακολουθούσαν τους Αγίους ανθρώπους αυτούς. Και έλεγαν, η ζωή είναι μικρή, ό,τι προλάβουμε. Όταν λοιπόν εκοιμήθηκε ο γέρο Νικηφόρος, έμεινε μόνος του πια ο πάτερ Ευμένιος μας, όμως ήταν πλέον πολύ καλά καταρτισμένος πνευματικά από το 64. Εάν μου πείτε πώς ήταν ο γέροντάς μας, ο Ευμένιος, χαρούμενος, μα δηλαδή η χαρά του ήταν σκανδαλώδης. Εάν τον εβλέπετε πως έκαμε απόλυση, μέχρι να κάνει απόλυση πατέρες, τα γέλια του έφταναν στα αυτιά του. Αυτός ο τόσο χαρούμενος άνθρωπος, κάποτε εγινόταν θυμωθιάρης, μα απέραντα θυμωθιάρης. Και έλεγες, Παναγία μου, μα πώς γίνεται ένας σαν τέτοιος άνθρωπος να έχει τέτοιο θυμό. Μία φορά έβαλαν τις φωνές ενώ εκρατούσαν τα Άγια, πάντων ημών νηστή Κύριος ο Θεός. Γιατί έβαλαν τις φωνές, νομίζετε? Γιατί είδαν τα παιδιά, μικρά παιδιά όπως το παιδί σου εσένα, και κάθονταν στα σκαλιά του ιερού, εκεί που είναι κονοστάς. Και όπως κρατούσαν τα σκαλιά, με συγχωρείτε, τα Άγια λέει, τα παιδιά είπαν να φύγουν από εκεί. Γρήγορα να φύγουν από εκεί τα παιδιά. Εμείς οι θρήσκοι, εμείς οι τυποποιημένοι, κονσερβοποιημένοι χριστιανοί, δεν μας άρεσε. Λέμε, γίνεται να κρατάς τα Άγια και να κάνεις παρατήρηση? Δεν γίνεται. Όμως ο γέρο Ευμένιος το έκαμε. Όταν τον ερώτησα, επειδή είχαμε πολύ στενή σχέση, γέροντα, μα γιατί εθύμωσες τον παιδιό? Μου λέει, διότι τα παιδιά βλέπουνε. Πήρε έναν ύφος παιδικό. Μου λέει, τα παιδιά βλέπουνε. Και δεν θέλω να λένε αυτά που βλέπουνε. Τι βλέπαν τα παιδιά? Τα παιδιά έβλεπαν και έλεγαν, ο παππούλης δεν περπατά στη γη. Τον έβλεπαν ότι είχε αγιότητα, ότι ήταν την ώρα της εισόδου πάνω από το πάτωμα. Και δεν ήθελε ο γέροντας με την αφάνεια που του εδίδαξε ο Άγιος Νικηφόρος να κρατά, δεν ήθελε να δοξάζεται ούτε από τα παιδιά. Και ευκαιρός ακαιρός έκαμε και κανένα θυμό για να θολώνει τα νερά, για να μην έχουμε κανένας εμπιστοσύνη στην αρετή του. Γι' αυτόν και κατέβασε, όπως σας είπα στην αρχή αυτής της ομιλίας, την φωτογραφία του γέροντά του, του παππού του μάλλον, όχι του γέροντά του, του γέροντά του, του Αγίου Ανθίμου. Διότι μόλις ο Άγιος Άνθιμος έγινε πασίγνωστος λόγω του βιβλίου, ο πάτερ Ευμένιος, σαν έξυπνος ασκητής που ήταν, έκρυψε. Δεν ήθελε να λέμε την παραμικρή καλή κουβέντα ούτε για αυτόν, ούτε για τους γεροντάδες του. Θυμούμαι μια φορά που του είπουν, «Γέροντα, μα με άλλος Άγιος, ο πάτερ Πορφύριος, πού το ξέρεις και μιλάς, ξέρεις ότι κάνεις ζημιά τώρα, δεν πρέπει να λύσεις όσον είναι ζωντανός».
Καλά, τι είπα, του λέει ο Σιώρ. Είπα πως είσαι ένα άγιος άνθρωπος. Δεν ξέρεις εσύ να μην μιλάς. Καλός είναι, αγωνίζεται ακόμα. Ο Θεός θα του βοηθήσει. Και έκλεισε αμέσως. Πήγα να δω τον γέρο Πορφύριο. Μου λέει, πας στο γέρο Ιάκωβο, το Τσαλίκι. Του λέω, πηγαίνω, όχι τακτικά του λέω, όποτε μπορώ. Τακτικά του λέω, πηγαίνω 3 φορές την εβδομάδα και κάνουμε ακολουθίες μαζί με τον γέρο Ευμένιο. Τον Ευμένιο, βρε μου λέει, βρήκες τον Ευμένιο. Μα τι άνθρωπος είσαι εσύ, μου λέει. Κύριε Λέησο, αυτός γέμι είναι ο κρυφός Άγιος της εποχής μας. Τι είμαστε εμείς μπροστά στον Ευμένιο. Σε παρακαλώ, μου λέει, έπιασε το χέρι μου. Πώς είναι ένας άρρωστος που εκλιπαρεί τα φάρμακά του. Δώστε μου τα φάρμακά μου για να γιάνω. Σε παρακαλώ, μου λέει, σε παρακαλώ, φέρε μου τον Ευμένιο γιέ μου εδώ. Θέλω έναν άνθρωπο να του ανοίξω την καρδιά μου. Θέλω έναν άνθρωπο να ξομολογηθώ. Του λέω, θέλετε να ξομολογηθείτε στον Πάτερ Ευμένιο? Ναι, μου λέει. Την ερχόμενη Κυριακή να πάρα το ψάλεις και μετά να το βάλεις σε έναν αυτοκίνητο να το φέρεις. Του λέω, γνωρίζεστε? Γνωρίζομαι, μου λέει. Ερχόταν ο Ευμένιος, μου λέει, όταν ήταν ακόμα σοφρόνιος, επειδή ο γέρο Ευμένιος δεν του έκαμε ζημιά η λέπρα. Ξέχασα να σας πω ότι το 1947 ευρέθηκε το φάρμακο, το λεγόμενο εμβόλιο του Χάνσεν. Και έτσι εσταμάτησε η λέπρα και δεν εξελίχθηκε να του αναλυώσει το γέροντα Ευμένιο. Και τον έστελναν όλοι οι λεπροί κάθε Σαββάτο, έβαζε το καλυμάχι του, όχι σκούφον έλεγε, για να μην ξεχωρίζει μες στην Αθήνα ότι είναι καλόγυρος. Πάντοτε με καλυμάχι. Ενώ μέσα στο λεπροκομείο ήταν με σκούφο. Έβαλε το καλυμάχι του και πήγαινε στην αγορά, στην ψαραγορά. Και εγώ αγόραζε ψάρια, φάντα, θυμούμε τι φάντες εψουμνίζαμε, με τις κάσες, για να πηγαίνουν οι προσκυνητές, εκεί οι άνθρωποι που ψωμολογούνταν, να έχουν κάτι να πιούν, τυρί, αυγά, να ψουμνίζει. Μίαν των ημερών, επέρασε έξω από την πολυκλινική, εκεί που έμενε για 30 χρόνια ο Άγιος Πορφύριος, δίπλα από την Ομόνια. Μου είπε κάποιος κριτικός, μου έγραψε γράμμα, στο γήπεδο του Σατανά, στην Ομόνια, αγίασε ο Άγιος Πορφύριος. Και είδε, λέει, πολλούς να μπαίνουν μέσα και λέει, εδώ εκκλησία θα έχει. Ήταν η εκκλησία της Πολυκλινικής του Αγίου Γερασίμου. Εμπήκα μέσα, λέει, και τι να δω. Ένα χαριτωμένο παπά να λειτουργά. Και είπα, μα τι παπάς είναι τούτος. Δεν τον ήξερε μέχρι τότε. Ετέλειωσε ο παπάς, είπε το διευχόν και μπήκε μέσα στο ιερό να πάρει την ευχή του πατρός Πορφυρίου και έγινε ο εξής υπέροχος διάλογος. Ο γέρο Ευμένιος, ως απλούς που ήταν παιδική ψυχή, του λέει, πώς σε λένε? Του λέει ο γέρο Πορφύριος, Πάτερ Πορφύριος. Πάντερ Πορφύριε, μα τι μεγάλη δόξα σου έδωσε ο Θεός. Τι μεγάλη χάρη σου έδωσε ο Θεός. Μα τι φως έχεις την ώρα που λειτουργάς. Όλα αυτά τα είδετε? Του είπε ο Πορφύριος έξυπνος. Λοιπόν, όλα αυτά τα είδετε? Του λέει, τα είδα τώρα που λειτουργούσες. Ιδιαίτερα από το χερουβικό και μετά δεν σε εγκατέλειψε το φως. Είδες αυτά τα πράγματα? Και όχι μόνο, του λέει, είδα και τους αγγέλους. Την ώρα που έλεγε ο ψάλτης ή τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες, έβλεπα χερουβίμ και σεραφείμ να σε περικυκλώνουν. Μα τι μεγάλη δόξα, του λέει, έχει η ιεροσύνη σου, είπε ο Ευμένιος του Πορφύριου. Και απάντησε ο έξυπνος Πορφύριος, είναι αλήθεια, η ιεροσύνη όλων μας έχει μεγάλη δόξα. Εμείς ζούμε χωρίς να την βλέπουμε, εσύ που δεν είσαι παπάς την βλέπεις. Και μου τα είπε αυτά ο Πορφύριος και μου λέει, κατάλαβες, μου λέει, γιατί θέλω να εξομολογηθώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Πιάνω και εγώ το φίλο μου, για όσους ξέρουν, τον Χριστόδουλον τον πρωτοπαπά,
ο οποίος τότε είχε τα μέσα με διάφορους πλουσίους, είμαστε φτωχόπεδα, φοιτητές. Δεν είμαστε δεσποτάδες τότε να έχουμε το Σάββα οδηγών. Και επήγα των γέρων Ευμένιων εις τον Άγιον Πορφύριο. Έκαμε κάμποση ώρα μέσα, βγήκε, μου λέει ο Χριστόδουλος, κοίτα το γέροντα πως είναι, πως είναι ο άνθρωπος που έχει κάτσει πολλές ώρες στον ήλιο και είναι ολοκόκκινος. Έτσι ήταν. Σκεφτείτε τι άκουσε, τι είδε. Έβγαλε κάμποσα χρήματα από την τσέπη του και μου λέει, ο γέροντας χτίζει μοναστήρι, θα έχει έξοδα, δώστου τα. Έπιασα τα χρήματα και πήγα να τα δώσω του Αγίου Πορφυρίου που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Του έδωσα τα χρήματα και άνοιγε το χέρι μου και μου λέει, ευλογημένος άνθρωπος είσαι που βρήκες αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά θα έχεις και ευλογημένες υποχρεώσεις. Και μου είπε και κάτι άλλο. Μετά μου λέει ο πάτερ, είναι γρήγορα. Να πάμε κάπου, μου λέει, να προσκυνήσουμε. Εδώ κοντά είναι το τάδε μοναστήρι. Δεν θα πω το όνομά του. Επήγαμε στο μοναστήρι, το κοντινό, ονομαστό μοναστήρι. Ήταν ένας ιερομόναχος, καθόταν κάτω στο χώμα και μιλούσε. Και έλεγε, σήμερα πολλοί ψάχνουν να βρουν γέροντες, να βρουν Αγίους. Μα είναι εύκολο σήμερα να βρεις Αγίους. Είναι σήμερα εύκολο να βρεις γέροντες με χαρίσματα, έλεγε αυτός ο καλόγυρος. Ο δικός μας, καθόταν σε μια γωνιά, δεν έλεγε τίποτε. Ούτε του έδωσε κανένα σημασία, ούτε τον κατάλαβε κανένας ότι είναι ο πάτερ Ευμένιος του λεπροκομείου. Δεν υπάρχουν Άγιοι σήμερα. Είναι δύσκολη η εποχή μας, έλεγε ο ιερομόναχος. Οπότε αρχίσει ο γέρο Ευμένιος, ο απλούστατος, και του λέει, ψέματα λες. Τι λες, του λέει, ψέματα λες του κόσμου. Σήμερα έχει πολλούς Αγίους, πιο πολλούς από παλιά. Μα ποιος είσαι εσύ, του λέει, που λες ότι λέω ψέματα. Εσύ ποιος είσαι, του λέει, που χωρίς να βλέπεις μιλάς. Εγώ πηγαίνω κάθε Σαββάτο στην Ομόνοια, πάω στη Ψαραγορά και εκεί βλέπω αγιότητα και μέσα από τα παντελόνια και μέσα από τα φουστάνια. Και εσύ λες ότι δεν υπάρχουν σήμερα Άγιοι. Σήμερα είναι η εποχή των μεγάλων Αγίων. Και αυτά τα ακούσαμε από το στόμα του πατρός Ευμενίου πριν το 1987. Πριν έρθω Κύπρο δηλαδή ακόμα. Σκεφτείτε τώρα τι αγιότητα υπάρχει που δυσκολεύει ακόμα η ζωή. Με πιο πολλές αρρώστιες, με πιο πολλή οικονομική κρίση, με πιο πολλή απογοήτευση ο κόσμος, με πιο πολλά διαφύγια, με πιο πολλή απελπισία. Όταν ακούτε πολλή αμαρτία, πολλή σταυρών, πολλά προβλήματα, να ξέρετε ότι υπάρχει και πολλή αγιότητα. Όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπεριπερίσσευσεν η χάρις. Είναι νόμος που πρώτος ο Απόστολος Παύλος μας έχει πει. Σκεφτείτε λοιπόν σήμερα πως οι άνθρωποι αξιοποιούν την αρρώστια τους, τη φτώχεια τους, τη συποφαντία που τους έκαναν, την ορφάνια τους, που χάσαν το παιδί τους, που χάσαν τη γυναίκα τους, τον άντρα τους, που εχώρισαν ίσως με διαζύγιο και την πρώτη θλίψη δεν την έκαναν κατάθλιψη. Την οδήγησαν εις την προσευχή, εις την μετάνοια, εις την λειτουργική ζωή. Γι' αυτόν και το παράδειγμα αυτών των δύο μεγάλων οσίων της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διερωτούνται πολλοί. Καλέ μα τόσους Αγίους, μεγάλους ανθρώπους, θαυμαστούς και των Πατριαρχείων, δεν τους αγιοκατάταξεν ακόμα, και των Νικηφόρων, τον πεταξούμενο σε ένα λεπροκομείο άγνωστο, τον έκαμε Άγιο. Μάλιστα. Αυτό είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το σταυρωμένο από τους Τούρκους. Ένα πατριαρχείο που έχει κεραίες ορθόδοξες
και βλέπει ότι η αγιότητα δεν είναι στα μεγάλα σχήματα, αλλά είναι εκεί που υπάρχουν ανθρώποι σταυρωμένοι. Τέτοιος σταυρωμένος ήταν ο Άγιος Νικηφόρος. Τέτοιος σταυρωμένος Άγιος ήταν και είναι στους ουρανούς ο πατήρ Ευμένιος. Μπορώ να σας μιλώ ιδιαίτερος για τον πατήρ Ευμένιο με τις ώρες. Με αξίωσε ο Θεός, επήγαμε μαζί στη Ρωσία. Σε εποχή που όλα τα έσκιαζαν η φοβέρα, κομμουνισμός, αθεία. Εγενώσαμε μια τσάντα με μικρές εικόνες του Αγίου Σεραφείμ, του Σαρόφ, που να ξέρω ότι θα έκτιζα κάποτε και ησυχαστήριο του Αγίου Σεραφείμ. Και ήμουν από πίσω του και του έδιδα και μοίραζε μέσα στην... Πήγαμε σε τρεις πόλεις, πήγαμε τώρα. Ο Ανδρέας μας επήρε. Το Τρόδος Θάμε. Ήμουνα τότε διάκος. Επήγαμε στο Μόσχα, στην Πετρούπολη και στο Κίεβο. Τι έγινε στην Πετρούπολη? Επέσαν πάνω μας όλοι οι άνθρωποι εκεί καταπιεσμένοι από το καθεστώς. Ήταν μόλις ξεκίνησε λίγο η περεστρόικα. Υπήρχε μια σχετική ελευθερία. Και όλοι ήθελαν να πάρουν την ευχή του Πάτερ Ευμένιου. Ο κόσμος εκατάλαβε ότι αυτός δεν είναι συνηθισμένος καλόγυρος. Με τα ράσα του. Και εμείς από πίσω να τους συνοδεύουμε. Σε μια στιγμή στην κόκκινη πλατεία είχαμε μαζί μας και νέα παιδιά. Εκεί υπήρχαν πορνεία. Γύρω από την κόκκινη πλατεία. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα άμα πας εκεί είναι ακριβά καταστήματα αρωμάτων, Αδίτας, όλες οι μάρκες. Λοιπόν, τότε είχε πορνεία. Οι πόρνες είδαν τους νεαρούς που ήταν μαζί μας και τους ετραγούσαν να τους βάλουν μέσα. Ο γερό Ευμένιος μου λέει, τι κάνουν αυτές? Του λέω, γέροντα, δεν είναι καλής διαγωγής κοπέλες. Είναι πόρνες, του λέω. Λοιπόν, έτσι είναι τα κορίτσια τα καημένα, δεν τις έκρινε. Δεν μας επέτρεπε ποτέ μας να κρίνουμε. Λοιπόν, έτσι είναι τα καημένα τα κορίτσια. Και τι κάνει πατέρες? Με έναν πολύ ωραίο τρόπο επήγε, οι κοπέλες δεν ήξεραν ελληνικά. Και τις πιάνει από το χέρι και τους λέει, εσείς από εκεί είναι η δουλειά σας, εμάς είναι από εδώ η δουλειά μας, τα παιδιά είναι δικά μας. Όχι, όχι με αυτά. Όχι καλά μου κορίτσια, όχι με αυτά. Και τις εστάβωσα. Και οι κοπέλες σαν να κατάλαβαν, εμαζεύτηκαν, κάτι έλεγαν, μπορεί να είχα συγγνώμη, και άφησαν τα παιδιά ελεύθερα να προχωρήσουν. Εκεί όταν φτάσαμε στο Κίεβο, έπιασε το μια χαρά μέσα στο αεροδρόμιο. Μου λέει, νεόφιντε, νεόφιντε. Του λέω, ναι γέροντα, τι είναι? Εδώ μου λέει, νεόφιντε, ήρθα. Από ό,τι ήρθες, του λέω. Ήρθα, μου λέει, πριν τόσα χρόνια, όχι πριν, πριν μερικά χρόνια που ήταν τότε. Ήτανε να γίνει παγκόσμιος πόλεμος τότε. Και η Παναγία μας επιστράτευσε όλους και μας είπε, κάντε προσευχή να μην γίνει τώρα ο μεγάλος πόλεμος. Να δώσουμε χρόνο μετανοίας στους ανθρώπους. Και ήθελαν τότε και οι Ρώσοι, ήθελε και όλοι αυτοί οι Δυτικοί να κάνουν παγκόσμιο πόλεμο. Σε αυτά τα μέρη θα τον έκαναν τον πόλεμο. Εκεί που τώρα έχουμε άλλη αιτία παγκοσμίου πολέμου, στην Ουκρανία. Το Κίεβο είναι η πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Και του λέω, και τι σας είπε η Παναγία Γερόντα? Είδα, μου λέει, ότι πήγαμε στο μέτωπο και κάναμε όλη προσευχή και είμαστε μαζί με τον Πάτερ Πορφύριο, τον Πάτερ Παΐσιο, τον Πάτερ Ιάκωβο και άλλους ανθρώπους του Θεού και εγώ έκλαια πολύ. Και όλους, μου λέει, μας συντόνιζε ο Πάτερ Πορφύριος και μου είπε, Πάτερ Ευμένιε, μην κλαις έτσι, δεν θα γίνει τώρα ο μεγάλος ο πόλεμος, ύστερα θα γίνει. Και ύστερα μου άρχισε να κλαίει πολύ ο Πάτερ Ιάκωβος και έλεγε, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος πόλεμος, Παναγία μου. Και είδαμε τον Άγιον Ιωάννη τον Ρώσο που είπε, όχι, πρέπει να γίνει πόλεμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να θεραπευτεί αυτός ο κόσμος. Επήγαμε μαζί και στην Αγγλία. Ήταν όταν απόκτησε ζάχαρο. Και πήγαμε σε ένα γιατρό για να τον δει.
Και πήγαμε και στο Έσσεξ που ζούσε τότε ο πατήρ Σοφρόνιος. Ο πατήρ Σοφρόνιος τότε πήγαμε άρρωστος, 93 χρονών. Ξεκίνησε να μιλά, παρόλο που αλλού ήταν σιωπηλός και εκρύβε του, εκεί μίλησε. Και είπε πράγματα, μα πάρα πολύ πνευματικά και υψηλά. Διηγεί του μια φορά που έκανα προσευχή και το άκουαν οι μοναχές και οι μοναχοί του Έσσεξ. Έκανα προσευχή και έλεγα, Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσε και βάλε στον παράδεισο όλους τους χριστιανούς Ορθοδόξους. Και χάρηκε ο Θεός. Και έλεγα ύστερα, Χριστέ μου, θέλω να βάλεις στον παράδεισο και όλους τους καθολικούς και όλους τους προτεστάντες. Και χάρηκε ο Θεός. Και ύστερα του είπα, Χριστέ μου, και όλους τους μουσουλμάνους και όλους τους αθέους να βάλεις στον παράδεισο. Και χάρηκε πολύ ο Θεός που προσευχόμουν έτσι. Και ύστερα του είπα, δεν βάζεις και το διάολο να τελειώνουμε. Και ελυπήθηκε ο Θεός. Και ελυπήθηκε ο Θεός. Του λέω, γιατί ελυπήθηκε ο Θεός? Διότι θέλει ο Θεός να το βάλει και αυτόν στον παράδεισο, αλλά δεν έχει ίχνος θελήσεως ο πειρασμός. Και του λέω, καλά πώς σε καταλάβαινες εσύ, πότε ο Θεός εχαιρότανε και πότε ο Θεός ελυπήθη. Και μου λέει, αφού όταν στην καρδιά σου γίνει ένα με το Θεό, τότε συνεχώς ό,τι νιώθεις εσύ είναι αυτά που νιώθει ο Θεός. Έτσι μου απάντησε. Όταν πήγαμε εκεί και άκουσαν αυτόν τον άνθρωπο οι μοναχοί και οι μοναχές του Έσσεξ, μου είπα, Διάκο, μα γιατί ήρθετε εσείς από την Κύπρο και την Ελλάδα εδώ? Του λέω, ήρθαμε να πάρουμε την ευχή του πατρός Σοφρονίου. Αυτός που φέρετε μαζί σας τι είναι? Αυτός μου λέει, έχει ζήσει τα ίδια θαυμαστά γεγονότα, όπως και ο γεροντάς μας, μπορούν που αυτός είναι αγράμματος και δεν τα έγραψε. Ο δικός μας είναι γραμματισμένος και τα έγραψε. Και ο γέρος Σοφρόνιος, όντας κλεισμένος μέσα στο κελί του, αντελήφθηκε ότι στο μοναστήρι του ήρθε ένας Άγιος και λέει, μα είναι εδώ κάποια παιδιά από την Κύπρο και συνοδεύουν έναν Άγιο? Και τους είπαν, ναι, να πείτε του ανθρώπου του Θεού να έρθει να μου κάνει ευχέλαιο. Να γιατί πήγαμε στην Αγγλία τελικά. Για να κάνει ευχέλαιο ο Ευμένιος του πατρός Σοφρονίου. Του κάνει ευχέλαιο και την επόμενη ημέρα να σηκώθηκε και ήρθε και σε μία κηδεία και με είδε και εμένα. Ο πατήρ Σοφρόνιος. Και ένα αστείο περιστατικό. Επιστρέφουμε από την Αγγλία και μέσα στο αεροπλάνο, όπως συνηθίζουν οι πιλότοι, οι αεροσυνοδοί, ξεκίνησε να λέει σε 4 ώρες στα αγγλικά. Ήταν της British Airways. Σε 4 ώρες θα φτάσουμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο καιρός στην Αθήνα είναι πολύ καλός. Βαθμοί εδάφους 25. Τι λέει, του λέει, λέει για τον καιρό στην Αθήνα. Και τι είπε? Είπε ότι είναι καλός ο καιρός στην Αθήνα. Ψέματα λέει. Δεν είναι καλός ο καιρός στην Αθήνα. Εγώ παρόλο που ήξερα ότι έχω μαζί μου έναν Άγιο, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να είσαι μαζί με έναν Άγιο. Ο Άγιος ξέρει όλους τους λογισμούς σου. Ξέρει τις επιθυμίες σου. Ξέρει πότε θυμώνεις μέσα σου. Και ας κρύβεσαι εσύ επιμελώς. Πότε περηφανεύεσαι, πότε κρίνεις μέσα σου. Αυτό με τον Ευμένιον ειδικά το έχω πάθει πάρα πολλές φορές. Διότι πηγαίναμε μαζί, τέλειωνε η λειτουργία, γέροντα πάμε στον Άγιον Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, πάμε. Πάμε στον Γέρο Πορφύριο, πάμε. Πάμε στον Αγιάννη τον Ρώσο, πάμε. Με αυτόν τον τρόπο πήγαμε πολλά προσκυνήματα μαζί. Και στην Αγγλία και στη Ρωσία. Και έτσι εζούσα το τι σημαίνει να είσαι δίπλα από έναν Άγιο. Είναι ένα μαρτύριο, αλλά και μια μαρτυρία, την οποία δεν την αλλάζεις με τίποτε. Οπότε, λέει ότι είναι 25 βαθμοί. Δεν είναι καλή η βαθμή, του λέω 25. Διάκο μου, μη θυμώνεις, μου λέει. Ψέματα, λέει.
Του λέω, γέροντα, έχουν μηχανήματα, έχουν τηλεφώνα και ξέρουν, του λέω, αυτοί τι συμβαίνει τώρα στην Αθήνα. Έχω κι εγώ μηχάνημα, διάκο μου. Όχι, διάκο μου, οι 15 βαθμοί θα είναι και όταν θα φτάσουμε εκεί θα παίρνει και θα φέρνει ο αέρας και θα έχει και χιονόβροχο. Καρεκλοπόδαρα θα ρίχνει εκείνη την ώρα. Του λέω, γέροντα, λέει 25. Καλά, θα δούμε. Ήξερε πάντοτε να υποχωρεί. Δεν επέμενε. Οπότε φτάνει μετά από 4 ώρες το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Αέρας. Να παίρνει και να φέρνει το αεροπλάνο έτσι. Ο κόσμος. Αχ, ουχ, θα σκοτωθούμε. Ο γέροντας μου λέει, τι γίνεται, διάκο? Του λέω, γίνεται αυτό που είπες. Λοιπόν, θα σκοτωθούμε. Όχι, δεν θα σκοτωθούμε, δεν θα σκοτωθούμε. Ωραία θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, ξεκινάει η αεροσυνοδός και λέει, δυστυχώς έχουμε έκτακτη κακοκαιρία εις την Αθήνα, βαθμοί εδάφους 15. Μα μόλις ακούω βαθμοί εδάφους 15, με πιάσαν κάτι ξερά γέλια και αρχίζει και αυτός και γελά. Τι είπε, βαθμοί εδάφους 15? Του λέω, ναι. Ο κόσμος αναστέρασε, σταυροκοπιόταν, εμείς χάθανο, γελούσαμε. Γιατί? Διότι το δικό του ραντάρ ήταν πιο προχωρημένο από αυτήν την τεχνολογία που έχουν οι σύγχρονοι μηχανικοί. Και κάτι τελευταίο, πήγα και τον είδα μερικούς μήνες μετά που χειροτονήθηκα επίσκοπος. Και ήθελα να πάρω την ευχή του και ως δεσπότης. Ήταν στο νοσοκομείο τον Ευαγγελισμό 2 ολόκληρα χρόνια. Τυφλός πια. Και αυτός τυφλώθηκε στο τέλος. Όλη η Αθήνα επήγαινε κοντά του να πάρει την ευχή του. Πριν κοιμηθεί το 91, ο Ιερός Πορφύριος είπε, όλοι στον Ευμένιο να πηγαίνετε. Εγώ πάω στο Άγιον Όρος. Όλοι στον Ευμένιο. Και έτσι έγινε πασίγνωστος. Επήγα, τον είδα, ήταν ένας σκελετός. Χαρούμενος. Μου λέει, Γιάνγκο, μαζί περάσαμε τα χρυσά χρόνια. Τώρα, μου λέει, τα χρόνια είναι δύσκολα. Από το Σταυρό ξεκίνησα τη ζωή μου, στο Σταυρό ανέβηκα μετά την Αγγλία και μετά τον Διαβήτη. Όμως, μου λέει, να θυμάσαι, γέ μου, όπου μεγάλος Σταυρός, μεγάλη χαρά, μεγάλη Ανάσταση. Του λέω, γέροντα, πες μου κάτι, του λέω, τι να προσέξω τώρα, ως επίσκοπος. Να προσέξεις, μου λέει, τις χειροτονίες που θα κάνεις. Ο καλός παπάς που θα κάνεις θα είναι μεγάλη παρηγορία και μεγάλη έμπνευση εις τον λαό του Θεού στα χρόνια που θα ζήσεις. Και μου είπε και άλλα πιο προσωπικά. Και σε μια στιγμή μου λέει, θα πεθάνω σύντομα, αλλά όχι να λυπηθείς. Μαζί μου, λέει, περάσαμε πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πιο ωραία από όλα ήταν οι ακολουθίες που κάναμε. Αυτές να μην τις ξεχνάς. Λέω, γέροντα, τι λες? Θα θέλεις, μου λέει, να έρθεις αύριο στην κηδεία μου, αλλά μην λυπηθείς. Δεν θα μπορέσεις, παιδί μου. Του λέω, μα σοβαρό μιλάς? Θα γίνει η κηδεία σου σύντομα και εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω? Θα κάνω τη γη πηγή να έρθω. Μην μιλάς έτσι. Ό,τι θέλει ο Θεός θα γίνει. Την ημέρα εκείνη που θα είναι η κηδεία μου, εκεί που ευρίσκεσαι, θα έχεις πολύ υψηλό πρόσωπο να υποδεχτείς και δεν θα μπορέσεις, παιδί μου, να έρθεις. Αλλά να μου κάνεις πάντοτε μνημόσυνα. Εκοιμήθηκε 23 Μαΐου, παραμονή του Αγίου Κυριακού της Ευρύχου. Και εκείνη την ημέρα είχαμε επίσημη επίσκεψη στην Ευρύχου των Πατριάρχων των Μακαριστών, Αλεξανδρίας Πέτρων, αυτόν που έπεσε με το Σινούκο. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις, μια-δυο μέρες ο γέροντας φεύγει. Και βλέπω το πρόγραμμα μου και είχα την υψηλή προσωπικότητα να υποδεχτώ και έτσι δεν μπόρεσα να πάω. Και ο άνθρωπος του Θεού
δικαιώθηκε. Ή το άλλο που πήγα πρώτη φορά να ξομολογηθώ κοντά του. Και μου λέει, γιατί θες να έρθεις σε μένα, εδώ μόνο λεπρούς ξομολογώ. Εδώ είναι ένα ρωτήριο, δεν είναι οπωσδήποτε αλλού. Του λέω, κοίταξε, κάτι ένιωσα εχθές που σε είδα, ήταν του μεγάλου κανόνας που είδα. Και είδα κάτι εκεί πάνω του και είπα, σε αυτό θα ξομολογούμε. Μου λέει, όχι, δεν γίνεται, πού μένεις, στα Ηλίσια και θα πιάνεις δυο λεωφορεία να έρχεσαι στο Εγάλαιο. Εκεί έχει καλούς παπάδες, να πας σε αυτούς να ξομολογήσει. Εγώ τότε, 19 χρονών, του λέω, εντάξει γεροντά, ούτε θέλεις να είναι ευλογημένο. Λυπημένος, έσκυψα το κεφάλι μου, γύρισα την πλάκτη μου να φύγω. Έφτασα στην πόρτα. Και μου λέει, Κύπριε, έλα πίσω. Πότε θέλεις να έρθεις. Του λέω, και τώρα και αύριο. Όχι τώρα, να έρθεις αύριο, η ώρα 11. Επήγα την επομένη, εξομολογού μου για ένα χρόνο και δεν μου έλεγε λέξη. Λέξη! Τίποτα, μόνο την ευχή. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριο Θεός ημών, με συγχώρεψε και έφευγα. Και έλεγα, μα να μην μου λέει μια λέξη, τι πνευματικό νευρήκαμε, λέω. Αμήλυτο, το αμήλυτο νερό νύπιε. Οπότε πάω στο Άγιον Όρος και βρίσκω τον γέρο Παΐσιο και του λέω, ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα πνευματικό που νιώθω μέσα μου πολύ ζεστή την καρδιά μου. Νιώθω πολύ χάρη κοντά του, αλλά δεν μιλά. Είναι βοβός, μου λέει, του λέω, όχι, με άλλους μιλά, μαζί μου δεν λέει τίποτε. Μήπως θέλει να με διώξει, του λέω, και το κάνουν επίτηδες. Μου λέει, για να έχουμε καλό ρώτημα, ρε παιδί, έτσι μιλούσε ο Γιώργος Παΐσιος, ποιος είναι αυτός. Του λέω, είναι ένας λεπρός, δεν πρόλαβα να του πω. Μωρέ παιδί, για τον Ευμένιο μου λες. Του λέω, ναι, μωρέ, αυτός είναι ο πρώτος λαχνός, να μην φύγεις. Και θα στείλω εγώ έναν να του μιλήσει, να ανοίξει το στόμα του. Ποτέ να μην φύγεις από κοντά του. Επιστρέφω πίσω, του λέω, να του πω και χαιρετίσματα από σένα γεροντά, όχι να μην του πεις. Διότι μου λέει, αυτός του αρέσει να κρύβεται και δεν θέλει να ξέρει ότι τον ξέρω. Πηγαίνω και τι μου λέει, μόλις τέλειωσε η ακολουθία. Ανέβα στο ψαρτήρι να διαβάσουμε ψαρτήρι. Μετά παρακλητική. Μετά παράκληση. Μετά εσπερινό. Κάναμε 5 ώρες ακολουθία. Μετά με πήρε στο κελί του, άνοιξε το στόμα του και ξεκίνησε να μιλά και μου λέει στο τέλος, δεν ήταν ανάγκη να πας μέχρι στο Άγιον Όρος να μας κατηγοράς. Του λέω, Γιώραντα, συγγνώμη, σας έστειλε κάποιον ο γέρο Παΐσιος, διότι μου ήταν, θα στείλω κάποιον. Ναι, μου έστειλε ένα με φτερά. Μου είπε, δεν ήταν ανάγκη να πας στο Άγιον Όρος να μας κατηγοράς. Ξέρουμε εμείς, παιδί μου. Όταν επέρασαν τα χρόνια, στα 7 χρόνια, πλέον αποφάσισα να έρθω στην Κύπρο, στον Πάτερ Σιμεών, να γίνω μοναχός. Επήγα για τελευταία νύχτα να το δω, να πάρω την τελευταία του ευχή, το πρωί ταξίδευα. Κάναμε τη γνωστή 5ωρη ακολουθία, όλα διαβαστικά, μόνο το Κύριε έκραξα ψάλλα και το Θου Κύριε. Όλα τα υπόλοιπα τα διαβάζαμε. Μου λέει, να σου πω και κάτι, Όμηρε, του λέω, τι. Θυμάσαι που ήρθες πριν 7 χρόνια και σε έδιωξα και δεν ήθελα να σε κρατήσω κοντά μου. Του λέω, θυμάμαι. Και θυμάσαι που στην πόρτα σου φώναξα, πίσω Κύπριε, έλα να σου πω. Του λέω, ναι. Την ώρα που έφευγες, σε είδα να φορά δράσα. Και άκουσα μέσα μου, αυτόν πρέπει να τον κρατήσεις. Κάποτε θα μιλά για σας εις τον κόσμο. Και σε κράτησα, παιδί μου. Και αυτά τα λίγα τα μοιράζομαι σήμερα μαζί σας. Βεβαίως είμαι κάπως εκτός θέματος. Συγγνώμη, Πάτε Χριστοφόρε. Το θέμα μας ήταν ο Άγιος Νικηφόρος και ο Πατήρ Ευμένιος.
πώς την ασθένειά του την οδήγησαν στην αγιότητα. Βεβαίως είπαμε κάποια πράγματα, αλλά ιδιαίτερος όταν μιλώ για τον γέρο Ευμένιον, ξεφεύγω. Διότι είναι σαν να μιλώ για ένα κομμάτι του εαυτού μου και συγκινούμε κιόλας. Και δεν είναι καλό αυτό. Έτσι, βλέπετε τόσα χρόνια πέρασαν, δεν μίλησα ποτέ για τον γέρο Ευμένιον, παρά μόνο έτσι κάπου ορισμένα πράγματα και στο Σίμωνα βεβαίως που ήρθε και του έδωσα πάρα πολλά στοιχεία για το βιβλίο που έγραψε. Όμως στις μέρες μας, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, οι αρρώστιες, τα προβλήματα, τα διαζύγια, οι ακοές πολέμων, οι θάνατοι έχουν πληθυνθεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η εμπειρία της αγιότητας. Η εμπειρία της αγιότητας είναι αυτή που θα μας δώσει δύναμη να κρατηθούμε στα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που το Πατριαρχείο έχει φώτιση από το Πνεύμα του Άγιον και παρόλο που έχουν περάσει μόνο 22 χρόνια, έχει ήδη Άγιο κατά τάξη, τον Άγιον Πορφύριο, τον Άγιον Παΐσιο, πριν 3 χρόνια τον Άγιον Νικηφόρο, την Αγία Σοφία την Ασκήτησα, λίγο πιο πριν τον Άγιον Άθιμον της Χίου, ανθρώπους τεραστίους. Και είμαι βέβαιος ότι ακολουθούν και άλλες αγιοκατατάξεις, διότι το Πατριαρχείο μας έχει αίσθηση της ανάγκης της εποχής που έρχεται. Η εποχή που έρχεται θα έχει μεγάλη προκυμασία, μεγάλες δυσκολίες. Εμείς πρέπει να κρατηθούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στην αγιότητα. Και όποια φουρτούνα έρθει, όπως έλεγαν το τραγούδι τα παιδιά προηγουμένως, τούρμα, τούρμα, μας έπιασε φουρτούνα, πράγματι μας έπιασε φουρτούνα. Την αισθανόμαστε όλοι. Πρέπει τις δύσκολες ώρες να μνημονεύεται αυτά τα ονόματα. Πορφυρίου, Παϊσίου, Ευμενίου, Νικηφόρου, Ανθίμου, Σοφίας, και άλλων ανθρώπων του Θεού, Ιακώβου βεβαίως. Και πλέον τούτου να μνημονεύεται το υπερπάν όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μάθετε κι εσείς, όπως έλεγε ο Άγιος Νικηφόρος στον Πατέρα Ευμένιο, να κατηγορείτε τον εαυτό σας, όχι με ενοχική διάθεση, αλλά με διάθεση μετανοίας. Και όταν έτσι βλέπετε τον εαυτό σας, με τις μαύρες του σκιές, με τα πάθη του και τους λογισμούς του, να ξέρετε ότι θα αποκτήσετε μεγάλα δώρα του Θεού.